Ο Ματίας Αλμέιδα μας δείχνει ότι τα ντέρμπι επιλέγει να τα ρίχνει περισσότερο στην τακτική παρά στον ενθουσιασμό που διακατέχει την ΑΕΚ. Ωστόσο, η ουσία είναι ότι οι κυτρινόμαυροι πέτυχαν τον στόχο τους. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Συμφωνώ, εγώ με τον όρο του έρμπι δεν συμφωνώ. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε ανταγωνιστικό αντίπαλο, αλλά δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω έρμπι. Για εκείνη την κορυφή της βαθμολογίας, διεκδικεί το πρωτάθλημα και το κύπελλο, απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος θα προσπαθήσει να μπει στην εξάδα. Νομίζω ότι στην πεντάδα εξάδα. Νομίζω ότι πολύ σωστά τα διαχειριστεί στα μάτς, γιατί πρέπει να πάει σταδιακά η μετάβαση σε ό,τι αφορά και το αγωνιστικό project της ομάδας. Υπό την έννοια ότι και σήμερα η ΑΕΚ έπρεπε να διαχειριστεί αφενός την πίεση να επιστρέψει στην κορυφή, ή μάλλον να πάει για πρώτη φορά φέτος, ζητώ συγγνώμη, να πάει για πρώτη φορά φέτος στην κορυφή, να μεταφέρει πίεση στον Παναθηναϊκό για την αυριανή του αναμέτρηση και να παίξει με την ενδεκάδα που έχουμε συνηθίσει μέσα στο τελευταίο διάστημα, αλλά δεν είναι αυτή η δική της ενδεκάδα. Υπό την έννοια ότι τώρα επιστρέφουν, όπως είδαμε και σήμερα στον αγωνιστικό χώρο, ο Κατσίνοβιτς, ο Ελίασον και παίκτες που στην αγωνιστική εξίσωση του Ματίας Αλμέιδα δεν υπήρχαν μέχρι πρότινος. Αυτό πρέπει να γίνει ομαλά, όχι απότομα και επιπόλαια. Αυτό κάνει ο Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος στο πρώτο 45 λεπτό είδε την ΑΕΚ να πετυχαίνει ένα γκολ από το πέναλτι που κέρδισε ο Αραούχο από τον Πινέδα την παλιά. Είδε να έχει μια δεύτερη ευκαιρία με τον Λιβάκη Ασία να το καθαρίσει από νωρίς το παιχνίδι και να μην τα καταφέρνει. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε όλο αυτό το διάστημα του πρώτου 45 λεπτού η ΑΕΚ δεν δέχτηκε υποψία φάσης, έτσι. Από έναν αντίπαλο ο οποίος συνηθίζει να δημιουργεί, το είδαμε και με τα τρία μάτια στον Ολυμπιακό, αλλά και με υπόλοιπες ομάδες. Να θυμίσω ότι από τον πρώτο πόρο Παναθηναϊκό Άρης έχασε στα χασομέρια με μια στατική μπάλα. Οπότε είναι πολύ λογικό όταν προγραμματίζεις και οργανώνεις ένα παιχνίδι να βάζεις όλες τις... όλα τα δεδομένα στο χαρτί και στο τραπέζι. Εκτιμώ ότι έκανε πολύ σωστά τις αλλαγές, πάρα πολύ σωστά και στο timing εννοώ, διότι εκεί που είδε έμεινε με 10 παίχτες ο Άρης και κατάλαβε ότι η ομάδα του πάει να διαχειριστεί το 1-0 αντί να τελειώσει το μάτς. Και αυτό και νομίζω ότι είχε πετύχει ήδη τον στόχο της φθοράς του αντιπάλου, ναι, γιατί με Σιμάνσκι και Γιόνσον νομίζω τον εξάντλησε τον Άρη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καταρχήν να πω εδώ για τον Γιώργο Σιμίκη, τον αναφέρεις, ήταν κορυφαίος αναμέτρηση για μένα. Και εγώ συμφωνώ. Μετά τον Αραούχο που λόγω του των δύο ασίστ θα πάρει και το κερδισμένο πέναλτι, θα πάρει το βραβείο που είναι μεταξύ μας. Ήταν ο κορυφαίος αναμέτρησης. Ο Σιμάνσκι δεν ήταν τόσο καλός σήμερα παρά το γεγονός ότι παίρνει την αποβολή. Αλλά όπως το λες είναι, επένδυσε μετά στη φθορά και στο γεγονός ότι έμεινε με 10 παίχτες ο αντίπαλος, επειδή διαπίστωσε όμως στο πεντάλεπτο μέχρι να τις αλλαγές ότι η ομάδα του πήγε να διαχειριστεί το έναν τέρμα. Και όχι για τελειώσει το μάτς, έριξε δύο παίχτες μέσα που είναι απόλυτα επιθετικοί και επιδραστικοί στο παιχνίδι της ΑΕΚ στο τελευταίο τρίτο του αντιπάλου, στέλνοντας το μήνυμα ότι θέλουμε δεύτερο γκολ. Δεν σταματάμε, θέλουμε και δεύτερο και τρίτο γκολ. Αυτό το μήνυμα το κατάλαβε απόλυτα ο Σέρκιο Αραούχο, ο οποίος δημιούργησε τα δύο τελευταία γκολ. Στο τρίτο δε γκολ επιβεβαίωσε και απέδειξε γιατί φέτος του αρέσει να παίζει τόσο πολύ εκεί. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει τη φάση, είτε επιτυχώς, ήταν επιτυχώς, προτίμησε να δώσει την μπάλα στον Πινέδα και να δείξει πόσο όμορφο γίνεται το ποδόσφαιρο όταν κάνεις το πολύ απλό και το πολύ εύκολο. Έτσι. Και νομίζω ότι εκτός της θέσης, νομίζω ότι επιβεβαιώνει και τον Ματίας Αλμέιδα που τον έχουμε ακούσει να τον χαρακτηρίζει ως την ψυχή της ομάδας. Έτσι, και νομίζω σε αυτή ακριβώς. Την τελική πάσα φάνηκε. Αυτό ακριβώς. Και νομίζω ότι δίνει και ένα μήνυμα στους υπόλοιπους. Έτσι, ότι πάρα πολλούς πάνω από το εγώ μας είναι πάντα η ομάδα. Έτσι. Ακριβώς. Ανταποκρίθηκε λοιπόν σε όλα αυτά τα δεδομένα. Νομίζω ότι έκανε και εξαιρετική διαχείριση του αγώνα στο τέλος του, στη διάρκεια του και στο τέλος του ο Ματίας Αλμέιδα, ξεκουράζοντας το μοναδικό διαθέσιμο γνήσιο αριστερό μπακ που έχει, δίνοντας χρόνο στον εκπληκτικό Τσούμπερ, ο οποίος και σήμερα που μπήκε ήταν εξαιρετικός στο διάστημα που αγωνίστηκε, βλέποντας και τον Μπάντελο να μπαίνει στα χαφ για να δώσει ανάσεις στους δύο που όπως είπε σωστά με τη δουλειά τους έστειλαν, έριξαν πολύ μεγάλη φθορά στον Άρη. Πάρα πολύ μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ, γιατί είναι η 11η στην Φιλαδέλφεια, να μην ξεχνάμε, 29-2 τέρματα, μπαίνει στην κορυφή, μένει μόνη πρώτη και καλύτερη, περιμένει τον Παναθηναϊκό αύριο στην Τρίπολη και σε μια διαδικασία αγώνων πολύ σημαντικών δείχνει να μπορεί να ανταποκριθεί. Γιατί πέρυσι, θυμίζω, τέτοιο καιρό λέγαμε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ακριβώς, Γιώργο.